να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κρίση του κορονοϊού. Εν όψη μάλιστα των εορτών του Πάσχα, που δεν θα είναι όπως κανένα προηγούμενο, προσπαθούν οι παραδοσιακοί κρεοπόλες των Ιωαννίνων. Σε μια προσπάθεια ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα κρεοπόλια αλλά και στις παραγγελίες, το Σωματείο Κρεοπολών απευθύνει έκκληση στους καταναλωτές να κάνουν τις παραγγελίες τους για το Πάσχα το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Σωματείου, Γρηγόρης Κονταξής, θα πρέπει να αποφευχθεί το φαινόμενο που παρατηρείται κάθε χρόνο να συνωστίζονται όλοι από τη Μεγάλη Παρασκευή και μέχρι το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου για να αγοράσουν τα κρέατα που έχουν παραγγείλει. Προς αυτή την κατεύθυνση, μάλιστα, ήδη και τα παραδοσιακά κρεοπολία ενημερώνουν το κοινό ότι μπορούν να τους εξυπηρετήσουν και με παραδόσεις κατοίκων. Το θέμα των παραγγελιών και αυτό θα πρέπει να γίνει λίγο πιο νωρίς όσο γίνεται μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο κομμάτι αυτό της εξυπηρέτησης του κάθε καταναλωτή. Όποιος δεν μπορεί να έρθει μέχρι το κατάστημά μας, υπάρχει δυνατότητα να τα πάμε κατοίκων. Και αυτό θα είναι το καλύτερο, για να μην υπάρχουν άσκοπες μετακινήσεις και υπάρχει συσσόρευση μεγάλων πολιτών έξω. Στα καταστήματά μας είμαστε όλοι φωτισμένοι με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, όπως το οφείλει το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση. Είμαστε πιστά, τηρούμε τον νόμο όπως πρέπει να τον τηρούμε και έτσι πρέπει να γίνει όλα. Πρέπει να μείνουμε στο σπίτι, πρέπει να ακολουθήσουμε αυστηρά τις οδηγίες του κράτους για να μπορέσουμε να περάσουμε τα υπόλοιπα Πάσχα που έχουμε μπροστά μας, να τα περάσουμε ακόμα καλύτερα. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτό το Πάσχα δεν θα ψήσουμε ή δεν θα κάνουμε το κοκορέτσι και αυτά που πρέπει να κάνουμε, ή δεν θα. Και σε τελική ανάλυση, ας μην βρεθούμε και με τους δικούς μας. Αλλά σημασία έχει ότι να βρεθούμε τα υπόλοιπα Πάσχα μαζί. Τι εικόνα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, στο επίπεδο και της επάρκειας των προϊόντων, αν υπάρχει ένα ζήτημα, αλλά και των τιμών? Οι τιμές ακόμα δεν έχουν διαμορφωθεί, γιατί όπως ξέρετε είναι δύσκολο στο να κάνουμε ακόμα τις αγορές, πάντα γίνονται τις τελευταίες ημέρες αυτές. Πιστεύω ότι θα υπάρχει μια πτώση των τιμών σε σχέση με πέρυσι, γιατί έχουμε μια μεγάλη μείωση των εξαγωγών στις αντίστοιχες χώρες που έχουν βγει στο εξωτερικό, δεν έχουν γίνει καθόλου εξαγωγές από ό,τι έχω ακούσει. Και αυτό σημαίνει ότι η εντόπια αγορά θα υπάρχει επάρκεια προϊόντων. Πάντα μιλάμε για το εγχώριο, το ελληνικό, τα αρνί, και αυτό σίγουρα το βρίσκεται στα ντόπια, τα παραδοσιακά, τα κρεοπολία, δεν το συζητώ. Δεν θα έχουμε πρόβλημα στο θέμα των αμνοερυφείων. Μακάρι να υπάρχει ανάλογη ζήτηση και εμείς είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο. Αυτές τις μέρες υπάρχει μια έτσι, όχι αναταραχή, μια έντονη δραστηριότητα από τους καταναλωτές να προμηθευτούν κάποια πράγματα. Και είναι φυσικό, γιατί αν σκεφτείτε ότι πρωί, μεσημέρι, βράδυ πρέπει να κάνουν το κουμάντο τους στο θέμα του φαγητού, είναι μέσα στο σπίτι. Παίρνουν λίγο περισσότερα από αυτά που παίρνουν για να μπορέσουν να βγάλουν την ημέρα. Συσσωρεύονται κάποια πράγματα. Βέβαια, το καλό είναι ότι δεν έρχονται στο μαγαζί. Και αυτό είναι καλό, γιατί στα τόσα χρόνια που έχουμε με τους πελάτες, έχουν χτίσει μια εμπιστοσύνη μαζί μας. Είτε ο πελάτης είναι στο κατάστημά μας και παραγγέλει, είτε παραγγέλνει από το σπίτι του, θα πάρει ακριβώς τα ίδια πράγματα που θα πάρει και σε εμάς εδώ. Και τα παραδοσιακά κρεοπολία προσαρμόζονται σε αυτή τη νέα κατάσταση, έτσι γίνονται διανομές κατοίκων. Βέβαια, διανομές κατοίκων. Και παιδιά, συμβολεύω σε όλους να μείνετε στα σπίτια σας με ψυχραιμία, να το ξεπεράσουμε αυτό το κομμάτι που μας έχει βρει όλους. Στο θέμα των κρέατων υπάρχει επάρκεια. Εμείς είμαστε δίπλα σας, όποτε θέλετε μας παίρνετε τηλέφωνο και τα φέρνουμε στην πόρτα σας. Να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα από κανέναν. Καταλήγοντας, ο κύριος Κονταξής αναφέρθηκε στην ανάγκη η πολιτεία να στηρίξει τους παραγωγούς αμνοερυφείων που βλέπουν τον κόπο και τα έξοδά τους να πηγαίνουν χαμένα την περίοδο του Πάσχα. Συμπάσχουμε με τους κτηνοτρόφους, συμπάσχουμε με την πρωτογενή παραγωγή, γιατί και αυτοί περιμένουν αυτές τις εποχές να πουλήσουν τα αρνιά τους, να βγάλουν κάποια έξοδα που έχουν στη διάρκεια του έτος, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή τους κάθεται λίγο ανάποδα από αυτό το κομμάτι. Εμείς όσο μπορούμε θα τους βοηθήσουμε, δεν ξέρω αν θα υπάρχει και κάποια ανάλογη βοήθεια από το κράτος, αυτό είναι άλλο θέμα. Εμείς όσο μπορούμε είμαστε δίπλα τους για να μπορέσουμε να τους στηρίξουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές.